Έχουμε μπροστά μας και μια απεργιακή κινητοποίηση 17 του Μάη από το Σύλλογο Ερευνητών, Εξερευνητριών και Εργαζομένων στην έρευνα Ηρακλείου. Για να καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και γιατί αυτή η κινητοποίηση, τον κύριο Μάνο Κτιστάκη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα από τον 1984. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας, εσείς τι πάθατε? Έχουμε πάθει αρκετά πράγματα, οπότε γι' αυτό και αποφασίσαμε να πούμε επιτέλους σε μια απεργία. Ναι. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι πρόκειται κυρίως για τους συμβασιούχους ερευνητές, ναι, στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια, αυτούς δηλαδή που δεν έχουν κάποια μόνιμη σχέση εργασίας. Γιατί αυτοί είναι που ζουν την επισφάλεια, δηλαδή συμβάσεις, εξάμηνες με προοπτική ανανέωση, ίσως και όχι όμως. Συχνά δεν πληρωνόμαστε καν. Συχνά τις περισσότερες φορές δηλαδή είμαστε με μπλοκάκι και πληρωνόμαστε εκεί. Δηλαδή θεωρούμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, αν έχουμε σχέση εργασίας ουσιαστικά. Ή και με υποτροφίες, κάτι που ουσιαστικά δεν έχουμε ένσημα και ασφάλιση. Μάλιστα. Τώρα, ναι, παρακαλώ. Όχι, όχι, εσείς, ολοκληρώστε το. Οπότε σε συνδυασμό με, σε συνεννόηση μάλλον με ένα πανελλαδικό σωματείο αντίστοιχο με το δικό μας, που έχει παραρτήματα σε διάφορες πόλεις, αποφασίσαμε να κάνουμε μια κίνηση, μια απεργία, την πρώτη κλαδική απεργία στον χώρο της έρευνας, για να διεκδικήσουμε κάποια αυτονόητα δικαιώματα, όπως μισθό και ωράριο, αλλά και για πιο μακροπρόθεσμα, όπως είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τώρα, να ρωτήσω, λέτε ότι αφορά πολύ περισσότερο τους συμβασιούχους συναδέλφους σας. Ναι. Όλα αυτά τα οποία αναφέρεται πάνω σε αυτό το δελτίο που λέει, ο ερευνητής, ξέρετε, δεν εργάζεται ακριβώς τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, τα κάνετε και για να βελτιώσετε τα βιογραφικά σας. Έγινε κάποιο λάθος με την ανανέωση της σύμβασή σου, θα πληρωθείς από τον επόμενο μήνα. Δεν είσαι μόνο εσύ που δεν πληρώνεσαι, είναι και άλλα άτομα στο εργαστήριο που δεν έχουν σύμβαση αυτή τη στιγμή. Με τη λήξη της σύμβασής σου τον επόμενο μήνα λύγει και η συνεργασία μας, γιατί δεν έχω άλλα λεφτά να σε πληρώσω. Χρειάζομαι αυτά τα αποτελέσματα μέχρι τη Δευτέρα, απαιτήσεις Παρασκευής. Λέτε, δεν φταίω εγώ που έκανες παιδί και άργησες να τελειώσεις. Δεν μπορώ να σε πληρώνω μέχρι να τελειώσεις το διδακτορικό σου. Δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά για άτομα που εργάζονται στο ίδρυμα και δεν πληρώνονται, αλλά μπορώ περήφανα να σας πω ότι είμαστε το μόνο ίδρυμα στην Ελλάδα χωρίς χρέη στη ΔΕΗ. Συγγνώμη, από πού παίρνετε αυτές τις απαντήσεις? Οι περισσότερες από αυτές τις απαντήσεις είναι από τους επιστημονικά υπεύθυνους. Είναι ουσιαστικά ερευνητές με μόνιμες σχέσεις εργασίας, οι οποίοι έχουν πάρει τα ερευνητικά προγράμματα από το χώρο που δουλεύετε. Ναι, ναι. Ναι. Κάποιοι λοιπόν είναι επιστημονικά υπεύθυνοι, κάποιοι είναι και μέλη διοικήσεων των ιδρυμάτων. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση συχνά, και για αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την απεργία, να βγουν προς τα έξω αυτά τα ζητήματα. Είναι ουσιαστικά μια διεκδίκηση ορατότητας και από τις διοικήσεις και την κυβέρνηση, δηλαδή να μας αναγνωρίσει, αλλά και προς την κοινωνία, δηλαδή. Ειδικά εδώ στο Ηράκλειο είμαστε πολύ περήφανοι για το Πανεπιστήμιο και για το ΙΠΕ. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει τι κρύβεται από πίσω. Δηλαδή, και σε Πανεπιστήμιο και σε ΙΤΕ υπάρχουν κάποια αυτή την ώρα επιστημονικά υπεύθυνοι που αμαυρώνουν την εικόνα αυτών των δύο ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τέτοιου είδους απαντήσεις. Αυτό μου λέτε? Ναι, αυτό λέω. Δυστυχώς δεν βγαίνει προς τα έξω, οπότε δεν αμαυρώνεται η εικόνα τους, αλλά τέλος πάντων αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, να τα βγάλουμε προς τα έξω. Έχει ξαναγίνει αυτό, έχει βγει και από φοιτητές, ας πούμε, ανακοίνωση για αντίστοιχα ζητήματα, για φοιτητικά ζητήματα βέβαια. Προσπαθούμε δηλαδή ενίοτε να βγάλουμε τέτοιες ειδήσεις προς τα έξω, τσάβονται συχνά πυκνά, αλλά εντάξει. Συνεχίζουμε και το προσπαθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό το λόγο βγαίνετε, λέτε, στους δρόμους και κάνετε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση 17 του Μάη, μία πανελλαδική κλαδική απεργία, όπως τη λέτε. Ναι, ναι. Ωραία. Πανελλαδική κλαδική εμείς απεργιακή κινητοποίηση. Εμείς θα μαζευτούμε την είσοδο του ΙΤΕ, 17 του Μάη. Δεν θα είμαστε, δηλαδή, στο κέντρο του ΙΤΕ πόλη. Να διαμαρτυρηθούμε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω,
Κάθε μέρα που περνάει ακούς και κάτι άλλο. Κάθε μέρα που περνάει προστίθεται μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και κάτι άλλο που σε κάνει και να απορείς και να ντρέπεσαι και να πονάς, όλα αυτά τα οποία μπορείς να νιώθεις και ως άνθρωπος και ως εργαζόμενος μέσα σε αυτή πραγματικά την περίπλοκη και δύσκολη αγορά εργασίας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Βέβαια, καλά, και εμείς δεν λέμε ότι έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, αντίστοιχα προβλήματα έχουν και άλλοι κλάδοι, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να συνεννοηθούμε και με άλλους κλάδους. Εντάξει, τώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας για να φανούμε. Αλλά γενικά, ναι, νομίζω ότι η μόνη λύση είναι και να αναδείξουμε τα προβλήματα, αλλά και να προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αυτό θα ήταν ένα καλό βήμα. Λοιπόν, κύριε Κτιστάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.